Πρόεδρος Ανδρέας Μαυρογιάννης για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Μας περιμένει η Σοφία Ιωσήφ. Σοφία. Ανοίξτε λίγο, ανοίξτε. Καλώς σας μεσημέρι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγλατζάς. Όπως είπες και εσύ, Πέτρα, μόλις έφτασε στο σημείο υποψήφιος για την Προεδρία Ανδρέας Μαυρογιάννης. Φθάνοντας, χειροκροτήθηκε από φίλους και υποστηριχτές του, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο εδώ και αρκετά λεπτά, αναμένοντας την άφιξη του κύριου Μαυρογιάννη. Συνοδεύεται βεβαίως από την οικογένειά του, την κόρη του Αθηνά και το γιο του Διομήδη. Είναι μαζί του και η γυναίκα του, η κυρία Λίνα, αλλά και από μέλη του επιτελείου του. Βλέπουμε την κυρία Αλεξία Κουντουρί, την κυρία Χατζιανδρέου. Είναι επίσης εδώ η κυρία Θεολόγου και η κυρία Έφη Ξάνθουφ. Βεβαίως βρίσκονται στο σημείο και η πεθερά του κυρίου Μαυρογιάννη. Είναι η κυρία που βλέπουμε αυτή την ώρα στο πλάνο. Μάλιστα, λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε, Σοφία, γιατί παρακολουθούμε ήδη εικόνες εντός του εκλογικού κέντρου. Παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή το ψηφοδέλτιό του ο κύριος Μαυρογιάννης και πάει πίσω από το παραβάν για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Πράγματι πλαισιούμενος από την οικογένειά του και για άλλη μια Κυριακή ήταν εκεί και η πεθερά του για να δώσει τη δική της στήριξη στον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Εξήλθε και είναι έτοιμος ο κύριος Μαυρογιάννης, όπως παρακολουθούμε, να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδελτίο του. Ζωντανή εικόνα, οι καθιερωμένες φωτογραφίσεις την ώρα που ετοιμάζεται ο κύριος Μαυρογιάννης να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο. Συνέβη και αυτό και καταλαβαίνουμε... Βεβαίως να έρθει... Ναι, καταλαβαίνουμε, Σοφία, ότι πλησιάζει στο σημείο που είσαστε. Είναι εδώ ο κύριος Μαυρογιάννης, αγκαλιάζεται από φίλους και υποστηριχτές του και αναμένουμε σε μερικά δευτερόλεπτα το τελικό του μήνυμα για την ημέρα των εκλογών. Τον καθυστερούν από ό,τι παρακολουθούμε στους δέκτες μας ζωντανά, Σοφία, φίλοι, υποστηριχτές που θέλησαν εκεί να τον στηρίξουν, να τον συγχαρούν και να τον ενδυναμώσουν, τον ασπάζονται, τον αγκαλιάζουν. Α, είναι η ραλή μου, είναι εδώ. Ραλή, τι κάνεις? Αφού ραλή, έλα πιο κοντά, εδώ δεν θέλει. Άσκησα μόλις τώρα το εκλογικό μου δικαίωμα στην Αγλαντζιά, όπου κατοικώ εδώ και 36 χρόνια και ελπίζω ότι όλοι οι πολίτες θα κάνουν το ίδιο, γιατί όπως λέω συνήθως, η δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή. Δεν είναι απλώς διαδικασία, είναι η ανάληψη από τους πολίτες του καθήκοντός τους, της ευθύνης τους για να αλλάξουν τον τόπο. Σήμερα εγώ στέλνω ένα μεγάλο μήνυμα ενότητας, ένα μεγάλο μήνυμα αλληλεγγύης. Δεν είναι η ώρα για να υπάρχουν διαχωρισμοί στον τόπο μας, είναι η ώρα της ενότητας, είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα για μια νέα ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρο που να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ανθρώπων της και να φτιάξει το αύριο για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Καλή ψήφο σε όλους. Κύριε Ενδυνάμι, Πρόεδρε της Δημοκρατίας, δεν είχα πρόθεση να σας υποβάλω ερώτηση, αλλά είμαι υποχρεωμένος, γιατί έκανε μία δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόλις άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Κατηγόρησε την κυρία Κέρτη Κλειρίδη για χειδαιότητες και για το ότι, όπως ισχυρίστηκε, δεν τιμά το όνομα του πατέρα της. Η δήλωση αυτή έγινε έξω από το εκλογικό κέντρο. Θεωρείτε ότι αυτό δείχνει πολιτικό ήθος? Όχι. Ευχαριστώ. Είστε ενισχυμένος σήμερα και με τη σύζυγό σας. Βεβαίως.
Ναι. Λίνα, he's asking about you. Είστε αισιόδοξο. Είστε αισιόδοξο για το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Πολύ αισιόδοξο. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα είμαστε οι νικητές. Και μαζί μας θα είναι η νικήτρια η Κύπρος. Some words about Andrea. You know, Andrea's choice for being president is certainly not out of self-interest or a popularity contest. It's about what's best for Cyprus, and I know that Andrea will selflessly give himself to the country. Thank you. Ιδιαίτερα συγκινημένη η κυρία Σαμούλ, ο Ανδρέας θα δώσει... Τόνισε λοιπόν, Πέτρα, την ανάγκη για ενότητα στο τελικό του...